παιδιά της Αλεξάνδρας και τον προβολή τον Νίκο. Μια πάρα πολύ καλή ομάδα, την παρακολούθησα στις 3 μέρες τώρα που είναι την ομάδα εκεί που παρακολούθησα. Πολύ δύσκολο το κάνω και θα έλεγα βαθμολογικά δεδομένη. Εμείς προσπαθήσαμε αυτές τις 3 μέρες που είμαι στην ομάδα, Πέμπτη Παρασκευή και σήμερα με τις συμβουλές, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μια, όπως σας είπα, καλή ομάδα. Τα παιδιά κάνουν καλή προσπάθεια. Είμαστε σε μια φάση που δεν έχουμε χρόνο, δεν έχω πολυτέλεια και εγώ και τα παιδιά να μπορέσουν να αλλάξουν κάποια πράγματα. Θέλουμε σε αυτό το μεταβατικό στάδιο να έχουμε λιγότερο, όσο και αυτό λιγότερες βαθμολογικές απολύσεις. Η ομάδα αυτή τη στιγμή παίζει με μείον 6 άτομα. Έχουμε μια εμπειρία και έχουμε και μια παρουσίαση κατηγορίες. Θα γυρίσουν τα παιδιά αυτά με το καλό, θα έχουμε χρόνο να ανασυνταχτούμε και σίγουρα θα είμαστε πολύ διαφορετικοί. Είχε και ατυχίες η ομάδα και το πρώτο γκολ και τον πέναλτι που χάσαμε, τα είχαν αλλάξει και θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Βάσει τόσο δεν είναι ώρα για μυρολατρίες, είναι ώρα για ανασύνταξη, για δουλειά. Είπα τα παιδιά του σειρά του και πάλι το βράδυ. Είναι μια κατηγορία που την είδα τώρα και υπάρχουν πολλές άξιες ομάδες. Δυστυχώς πέφτουν πολλές και θα πρέπει να είναι πάρα πολύ δύσκολο. Να ρωτήσω κάτι. Α, συγγνώμη, τελειωστέ. Ο Μάκης Κατσαβάκης είναι ένας έμπειρος προπονητής, το γνωρίζουμε όλοι. Να του ευχηθούμε και καλή επιτυχία στην ομάδα του Κηλικισιακού. Μάκη, πιστεύεις, ήρθε στα μέσα τώρα της χρονιάς, πιστεύεις ότι μπορεί ο Κηλικισιακός να σωθεί δεδομένου ότι πέφτουν 7 ομάδες? Εγώ ήρθα να βοηθήσω φίλους, με καλέσαν και τα παιδιά και φίλος Χόντρου Παπαδομίδης είναι φίλοι, είχα να βοηθήσω τα παιδιά. Πιστεύω στο υλικό, σας είπα, απουσιάζουν αρκετά παιδιά. Θα γίνει μια ενίσχυση όταν μπορέσουμε να πάρουμε το Γενάρη. Θέλει μεγάλο προσπάθεια. Έχω συνηθίσει τις δυσκολίες. Ο Θεός να μας δώσει κουράγιο να τα καταφέρουμε. Θα είναι όμως μια δύσκολη προσπάθεια. Ομολογώ, γιατί οι ομάδες είναι καλές. Σχεδόν αυτές που έχω δει, μισές και παραπάνω, είναι καλές ομάδες. Και περίπου της ίδιας δυναμικότητας. Εγώ να δώσω πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα μου και στην ομάδα του κ. Κατσαβάκη και δημοσίως να τον ευχαριστήσω για τα πολύ καλά λόγια και για μένα και για την ομάδα μου. Είναι τιμή για μένα να βρίσκω αυτή τη στιγμή στην αίθουσα σύνταξης, αίθουσα τύπου με τον κ. Κατσαβάκη, ένα καλεσμένο προπονητή τόσα χρόνια στο ελληνικό στερεώμα, στο ελληνικό ποδοσφαιρικό στερεώμα. Κ. Κατσαβάκη, ευχαριστώ πολύ. Είσαι καλός και ικανός και προχώρα. Τώρα η δικιά μου ομάδα έχει δει ότι μέσα από σκληρή δουλειά και ταπεινότητα, που είναι για μένα τα δύο χαρακτηριστικά που με χαρακτηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια, ότι θα καταφέρουμε να βγάλουμε την ομάδα από το τέρμα που είχε στις τελευταίες αγωνιστικές, να πάρουμε κάποια θετικά προβλήματα και υπόλοιπα. Όντως, συμφωνώ και εγώ με τον κ. Κατσαβάκη. Φυσικά η ομάδα έχει πολλές δυνατότητες, έχουμε πολύ έντονους και καλούς ποδοσφαιριστές. Και τους ευχαριστώ και δημοσίως, διότι και εγώ καινούργια προσπάθεια κάνω στην προπονητή και στέκω δικτώ μου παλικάρια και τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Όσον αφορά το μάτς, δεν θέλω να πίνω πολύ. Θέλαμε οπωσδήποτε τους 3 βαθμούς. Ξέραμε ότι ο Κηλικισιακός έρχεται αναμειγμένος με πολλές ελλείψεις μένα, αλλά με έναν τόσο έμπειρο καταξιωμένο προπονητή στον πάγο του και ξέραμε πόσο δύσκολο θα είναι. Η αλήθεια είναι ότι έχω τώρα στους προσφερειστέ μου μέσα στα αποδητήρια ότι αυτό φοβόμουν περισσότερο. Φοβόμουν την αλλαγή προπονητή και την άβρα που θα έφερε σίγουρα ο κ. Κατσαβάκης. Από εκεί πέρα, όσον αφορά το μάτς, πήγε όπως το φανταστήκαμε. Ξεκίνησαμε δυνατά σε κάθε μάτς που κάνουμε. Φυσικά πιέζουμε τον αντίπαλο για να σκοράρουμε την πρώτη. Δημιουργούσαμε, η αλήθεια είναι, καλές προϋποθέσεις για το ότι έχουμε και άλλα γκολ μετά το 1-0. Όμως τις παταλήσαμε. Βγήκε στην επίκληση η ομάδα του κ. Κατσαβάκη του Κηλικισιακού. Σκόραρε ένα γκολ λίγο πριν το τέλος και η αλήθεια είναι ότι αυτό έκοψε τα πόδια του ποδοσφαιριστών. Πηγαίνοντας στα αποδυτήρια, είπα στους ποδοσφαιριστές να το βάλουν κάτω, έχουν πολλές δυνατότητες και σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε το μάτς με τον ορθολογικό τρόπο που παίζει η Αλεξάνδρα τον τελευταίο καιρό, προσπαθώντας να παίξει ποδόσφαιρο ποιότητας με την μπάλα κάτω χαμηλά στον πόρτο. Καταφέραμε, τώρα κάναμε αλλαγές. Βγήκαν 100% τα παιδιά που μπήκαν, έδωσαν όθηση στην ομάδα
Ήμασταν τυχεροί στο τέλος, θα μπορούσαμε να δεξιάσουμε το σκοράρι του πέναλτι. Αλλά δεν έγινε έτσι. Κατάφερε την περήφανη πολύ, πολύ σημαντική νίκη για μας. Έχουμε αυτό σε όφηση συνέχεια. Έχουμε πρόγραμμα δυνατό που είναι που πρέπει να το κάνουμε εις πέρας. Για να μην μείνω άλλο στο μάτς, να μιλήσουμε με τα παιδιά, είμαι περήφανος για την ομάδα. Τρία μάτς τώρα είναι πολύ περήφανος. Νίκο. Είχες και τύχη σήμερα. Φυσικά, το δώσερο θέλει και τύχη. Εννοείται πως έχει τύχη η ομάδα μας. Δεν μένω στο πόσες ευκαιρίες χάσαμε στο πόδι που να σκοράρουμε, γιατί το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Έτσι με έχει μάθει τόσα χρόνια πρώτα στο ποδόσφαιρο και έτσι το παίρνω και τώρα, σαν προπονητής. Νίκο, πρώτη νίκη για την Αλεξάνδρεια σήμερα στο γήπεδο της μετά από πολύ καιρό. Θα έλεγα ότι και η τύχη λίγο είναι με το μέρος του εδώ πέρα, το δοκάρι. Ακολουθούν δύο μάτς τα οποία τα θεωρούμε βατά για την Αλεξάνδρεια. Πιστεύεις ότι μπορεί να κάνεις το 4 στα 4. Πιστεύω, δεν υπάρχει για μένα σωστή ερώτηση. Δεν υπάρχει όμως βατά μάτς στην γάμα εθνική σε αυτό το νόμο. Όλες οι ομάδες λίγο πολύ είναι ίδιες και αυτή η ομάδα που θα πέσει σε λιγότερα λάθη θα κερδίσει το μάτς. Έτσι δεν είναι η Αλεξάνδρεια. Δεν υπάρχουν δυναμικές. Βλέπουμε ότι τον Άρη είναι πρώτος βαθμολογία, χάνει από υποτιέστερες θεωρητικά ομάδες. Οπότε δεν υπάρχουν φαβορί. Εμείς κοιτάμε κάθε μάτς, Φίλιππε, ξεχωριστά. Κάνουμε κάθε μάτς ξεχωριστά και στο τέλος θα κάνουμε τη σούμα. Κάτι άλλο θέλω να πω, μέσα από τώρα που είναι την ευκαιρία που λέω πρώτη φορά στις κάμερες στη συνέδρια τύπου. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον Κώστα τον Παπαδόπουλο και τον συνεργάτη τον Γιώργο και τον Σέκη τον Κωτσόπουλο για την ομάδα που δημιουργήσαν. Εγώ είμαι αυτή τη στιγμή προπονητής μετά από έχοντας πάρει σκάλια από αυτούς. Η ομάδα είναι αρκετά δουλεμένη, είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Θέλαμε το κομμάτι του αυτό πρέπει να το βελτιώσουμε, ήταν το κομμάτι της ψυχολογίας. Τα παιδιά μέσω εμένα και αυτοί βάλουν το χεράκι τους, η ομάδα άλλαξε ψυχολογία. Πάντως και οι δύο Νίκο είσαι στην ίδια κατάσταση, και ο Μάξ και εσύ. Έχετε παραλάβει ομάδες και δουλεύετε που δεν τις έχετε δημιουργήσει. Ναι, φυσικά, αλλά εγώ έχω την τύχη να η ομάδα η δικιά μου να ήταν καλά δουλεμένη από τους κατόχους μου. Ευχαριστώ μέσω της κάμερας. Εύχομαι να πανηγυρίζουν και αυτοί μαζί μας τώρα με τις νίκες που κάνουμε. Το βέβαιο να ανοίξει τα παιδιά, εμείς θα πρέπει να σταματήσουμε να μιλήσουμε. Αν και πιάρισε αρκετά, είναι η πρώτη φορά γι' αυτό. Συγγνώμη, ζητάω συγγνώμη να μιλήσουμε με τους ουσιαστές γιατί θέλω να μην φύγουν. Εγώ δεν θα ήθελα να σταθώ ούτε στην τύχη ούτε σε τίποτα άλλο. Λίγο το όνομα θέλεις πες. Νίκος Κωνιοκούκας Λεόν. Η τύχη καμιά φορά παίζει ρόλο. Σήμερα μπορεί να έπαιξε, εγώ δεν θέλω να σταθώ σε αυτό. Κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια σήμερα, όπως και σε όλα τα παιχνίδια. Χάνουμε στον γκολ συνέχεια. Πρέπει κάτι να κάνουμε όμως και εμείς οι παίχτες. Έχουμε την ομάδα στην πρώτη τελευταία θέση να ανατρέψουμε την κατάσταση. Δεν γίνεται. Εγώ δεν αντέχω προσωπικά άλλο να κάνω να χάνω στον γκολ συνέχεια και στη λεπτομέρεια. Μπορεί να φταίει η τύχη, μπορεί να φταίει. Πάντα όμως η τύχη μας να μας γυρίσει την πλάτη δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Πρέπει σαν παίχτες να πάμε μόνοι μας μαζί. Καθένα ξεχωριστά είναι μόνο το μόνοι μας και σαν ομάδα όμως μαζί και να αλλάξουμε την κατάσταση. Να αλλάξουμε να ορίζουμε εμείς την τύχη μας. Αυτή τη στιγμή δεν ορίζουμε εμείς την τύχη μας. Πρέπει να πάρουμε πολλά παιχνίδια στην επόμενα, να ανέβει η ψυχολογία της ομάδας γιατί έχουμε πολύ χαμηλή ψυχολογία αυτή τη στιγμή και όλα θα γίνουν. Καλησπέρα. Και εμείς βρεθήκαμε στην ίδια ακριβώς θέση με την ομάδα του Ελισιακού. Πήγαμε να το βάλουμε κάτω, ψάξαμε μόνοι μας την θέση, ο προπονητής μας μας κράτησε ομάδα. Είπαμε να δουλέψουμε, να δουλέψουμε, να κάνουμε αυτά ακριβώς που μας είπε. Και τώρα είμαστε εδώ που είμαστε με 11 βαθμούς, με υπερπροσπάθεια και έχουμε κάνει σε 3 παιχνίδια που πάρει 7 βαθμούς. Όσο για την τύχη, σίγουρα έπρεπε μετά από αυτό αγωνιστική και το επόμενο, να δούμε τι μα είχε επιτέλου. Στην αρχή, χάσαμε πάλι τι κλασικέ ευκαιρίε που χάνουμε μία γωνία ο Μπενίσκος. Είχαμε το δοκάρι, ωστόσο καταφέραμε να προηγηθούμε. Μετά χάσαμε τα παιδιά του πέναλτι. Ευτυχώς και μόνο μας βοήθησε μια φορά η τύχη. Ο προπονητής μας μας είχε πει όλη την εβδομάδα τη δυσκολία του παιχνιδιού. Το είχαμε πάρει λίγο μετά το Κυριακό πιο χαλαρά το θέμα. Ευτυχώς βγήκαμε πριν την Παρασκευή, δουλέψαμε καλά. Καταλάβαμε τι πρέπει να κάνουμε. Στο ημίχρονο ακριβώς το ίδιο. Ούτε φωνές ούτε τίποτα. Μιλήσαμε μεταξύ μας, βρήκαμε τη φταίη. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο, πήραμε το παιχνίδι. Και όλα καλά και μας. Καλή επιτυχία, Αρχιδούμα, βία σε όλους. Καλή επιτυχία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που γύρισε κοντά μας ο Δήμος ο Τάφος μετά από τον προγραμματισμό του. Να είναι πάντα καλά και υγιείς.
Κύριε Κατσαβάη, καλή επιτυχία στο Κλησιακό από τα Σέντς Μαρτίας.